Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή το συμβάν που συνέβη στη Βουλή του Ξυλοδαρμού, που αποκάλυψε το αποκρουστικό προσωπείο των φασιστικών και ακροδεξιών μορφωμάτων για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το τα φασιστικά μορφώματα. Βεβαίως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα φασιστικά μορφώματα με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που επιφανή τους στελέχη προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του φασιστικού βούρκου. Ούτε βεβαίως έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα μορφώματα με τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που όμως αφήνουν παράθυρα σε κόμματα κέλυφος που υποκρύπτεται ο πραγματικός αρχηγός για να συμμετέχουν στη Βουλή ή στις εκλογές. Θεωρούμε ότι μόνο οι υπάλληλοι του λαού, του οργανωμένου κινήματος εργατικής τάξης και της νεολαίας μπορεί να τσακίσει το φίδι του φασισμού. Ένα φίδι το οποίο εκτρέφεται από τις αντιλαϊκές πολιτικές και στηρίζεται τα ακροδεξιά μορφώματα και τα φασιστικά από τις ίδιες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως όλο και περισσότερο πυκνώνουν τα σύννεφα της γενίκευσης των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και πολέμων στην περιοχή μας. Η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Στέλνουμε οπλικά συστήματα στην Πολωνία, δρομολογούμε ένα νέο κυνήγι εξοπλιστικών προγραμμάτων δυσβάσταχτο για το λαό, που εξυπηρετούν όχι τις ανάγκες θωράκισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Στείλαμε τη φρεγάδα και μάλιστα επικεφαλής στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, και βεβαίως μετατρέπει η κυβέρνηση με την συμφωνία, με τη συνένεση επί της ουσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, σε ένα απέραντο ορμητήριο αυτών των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Τη μετατρέπει σε τσιφλίκι των Αμερικανατοϊκών. Δεν είναι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο οποίο επενούν οι Αμερικάνοι για το σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζει στη σύγκρουση στην Ουκρανία και στη μεταφορά οπλικών συστημάτων αλλά και έψυχου υλικού, αλλά σήμερα αποκαλύπτει ο Ριζοσπάστης ότι το σύνολο του λιμενικού δικτύου της χώρας μας, όλα δηλαδή τα λιμάνια, τίθονται σε επιφυλακή για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αλλά και να διεκπεραιώσουν το μεταφορικό έργο των οπλικών συστημάτων και του πολεμικού υλικού για την Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, τίθονται σε 24ωρη επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης των λιμανιών. Λιμάνια, σιδηρόδρομος, βάσεις στην υπηρεσία των Αμερικανατοϊκών, μετατρέποντας τη χώρα μας όχι μόνο σε ορμητήριο, αλλά και σε στόχο αντιπίνων από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτεται και η προβιά και άλλων κομμάτων. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία στηρίζουν επί της ουσίας τους σχεδιασμούς των Αμερικανατοϊκών, βάζουν πλάτη στην κυβερνητική πολιτική, αλλά είναι και άλλα κόμματα, τα οποία για παράδειγμα αποδέχονται εκθέσεις, διαπιστώσεις όπως αυτές που έκανε το State Department για τη χώρα μας. Όχι γιατί βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, κάθε άλλο, αλλά να καθορίζουμε ως κριτή των εξελίξεων της χώρας μας την έκθεση του State Department. Αλλιώς θα μας μιλήσει το State Department για δημοκρατικά δικαιώματα και για κράτος δικαίου, όταν έχουν τσακίσει τα δικαιώματα των μαύρων και των Ισπανόφων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μας μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα όταν βομβαρδίζουν και σκοτώνουν τον άμαχο πληθυσμό στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στηρίζοντας το κράτος τρομοκράτη, το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. τολμά να μιλάει το State Department περί δημοκρατίας και να το αναγορεύουμε ως κριτή της δημοκρατίας, της αστικής έστω δημοκρατίας, όταν έχει εμπλοκεί η αμερικάνικη κυβέρνηση διαχρονικά σε εκατοντάδες επεμβάσεις ανά τον κόσμο ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων. Και την έκθεση του State Department την αναγορεύουμε ως θέσφατο για τις εξελίξεις στη χώρα μας. Τόση αμερικανοδουλειά και διαπιστευτήρια στους συμπεριαλιστές ότι εντάξει, είμαστε κι εμείς καλά παιδιά και πρέπει να μας προσέξετε και εμάς. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά οι αποκάλυψεις για τη στάση και το ρόλο των άλλων κομμάτων συνεχίζονται, όπως ήταν χθες με το κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτελεί πλυντήριο επί της ουσίας το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Ποιοι το καταψήφισαν, αυτό το κατάψηφιστο ψήφισμα, μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Οι υπόλοιποι το στήριξαν δια της εκκοφαντικής απουσίας τους. Ας έρθουμε όμως και στο νομοσχέδιο, κύριοι Υπουργοί. Γιατί υπάρχουν αυτές οι καταστροφές? Όποτε βρέχει πνιγόμαστε, όποτε πιάνει φωτιά καιγόμαστε, και με τους σεισμούς παρακαλά μην πέσει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ή το σχολείο ή το εργοστάσιο. Γιατί έχει αφήσει διαχρονικά το αστικό κράτος ανοχήρωτο την κοινωνία, το λαό, και απροστάτευτη την ίδια τη ζωή του? Δεν μπορούσε. Ή μήπως είναι επιλεκτικά ανίκανο, γιατί έχει άλλες προτεραιότητες ως προτεραιότητες του αστικού κράτους διαχρονικά και των εκάστοτε κυβερνήσεων? Είναι η δημιουργία υποδομών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι πολύ γρήγορο, πολύ ικανό στο να δημιουργήσει τέτοιες υποδομές, ενώ για τις υποδομές που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και του λαού είναι ανίκανο. Και αυτό έχει σχετιστεί και με την υγεία και με την παιδεία, αλλά και με τα ζητήματα της αντισυσμικής, αντιπλημμυρικής ή αντιπυρικής ολοκληρωμένης προστασίας. Και αυτό βεβαίως σχετίζεται με την ικανοποίηση των ταξικών συμφερόντων του κεφαλαίου. Και σε αυτά τα πλαίσια έχετε διαμορφώσει έναν κόφτη, τον οποίο τον αποδέχεστε. Τον κόφτη της λεγόμενου κόστους ωφέλους. Αν κάτι λοιπόν κοστίζει περισσότερο από αυτό που μπορεί να αποδώσει στο κράτος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους, τότε δεν το υλοποιούμε. Και από αυτή την άποψη, οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται πάντοτε κατόπιν εορτής, εφόσον έχει συμβεί το έγκλημα των καταστροφών. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικό ότι σχετίζονται με τεράστια διασπάθηση πόρων σε έργα αμφίβολης αποτελεσματικότητας ή και επικίνδυνης αναποτελεσματικότητας, γιατί όλα αυτά γίνονται με αποσπασματικό χαρακτήρα. Δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας αντιπλημμυρικής, για παράδειγμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των λεκανών απορροής συνολικότερα. Και αυτή η αποσπασματικότητα και τα μπαλώματα ευθύνονται και μετατρέπονται σε παράγοντα όξυνσης ακόμη περισσότερο των φαινομένων. Και αυτό το παρατηρήσαμε, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία με τις τραγικές πλημμύρες. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε το κράτος που αφήνει απροστάτευτη την ανθρώπινη ζωή, και από την άλλη αξιοποιεί το ίδιο το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις τους την υπόθεση αποκατάστασης για τη διασπάθηση κονδυλίων, για την αλλαγή της χρήσης γης και των προτεραιοτήτων, ως ευκαιρία δηλαδή για να προωθηθούν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Και βεβαίως η όποια αποζημίωση είναι με το σταγονόμετρο, με δεκάδες κόφτες που δεν αποζημιώνουν το σύνολο των καταστροφών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι. Και βεβαίως δεν μιλάμε καν για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από αυτές τις καταστροφές και στήριξη για να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν, για παράδειγμα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι τα χωράφια τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν και το σημερινό νομοσχέδιο σε αυτή τη λογική εντάσσεται. Τι δημιουργείται λοιπόν? Δημιουργείται ένα φορέα, ο οποίος αυτός ο φορέας θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο, θα κάνει ένα ακόμη περισσότερο βήμα στην εμπορευματοποίηση των υδάτινων πόρων και στην αξιοποίησή τους προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ακόμη βήμα στην περαιτέρω προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, συγκέντρωση γης, αλλαγή χρήση γης, και δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Ολλανδική εταιρεία που έκανε τη μελέτη ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις στον Θεσσαλικό κάμπο για επιχειρηματικά συμφέροντα, για την ικανοποίηση της κερδοφορίας της. Αυτό και μόνο αποδεικνύει το έολο του όλου σχεδιασμού, το τι υπηρετεί αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης και υποτιθέμενης προστασίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα μέσα από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο Θεσσαλικό κάμπο. Απλά και μόνο να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και βεβαίως να εμπορευματοποιηθεί ακόμη περισσότερο η υδάτινη πόρη. Γιατί αυτό επί της ουσίας ποια είναι? Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται και όσο αναφορά την προστασία από τις πλημμύρες, γιατί η οδηγία του 2007 η 60 που αφορά τις πλημμύρες μιλάει πολύ καθαρά για επιλεκτικά μέτρα προστασίας εκεί όπου υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού και αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα. Για τις υπόλοιπες περιοχές ας πνιγούνε. Και δεύτερον, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το νερό ως εμπόρευμα με την οδηγία πλαίσιο 60 του 2000. Σε αυτή λοιπόν η λογική διαπερνά το σύνολο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου. Γιατί ακριβώς αντίστοιχα έχουμε την παράδοση των δασών στα επιχειρηματικά συμφέροντα στο όνομα της διαχείρισης της καύσιμης ύλης, του καθορισμού και της αναζωογόνησης του δάσους. Αλήθεια, με ποια κριτήρια, κύριοι της κυβέρνησης, θα δραστηριοποιηθούν οι επιχειρηματίες? Με τα επιστημονικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει η επιστήμη, ή με το κριτήριο του κέρδους, των επιχειρηματικών του συμφερόντων? Αυτό που θα οδηγήσει, να αξιοποιήσουν την όποια καύσιμη ύλη είναι κερδοφόρα. Να κάνουν αποσπασματικές κινήσεις. Και αυτή βεβαίως η αποσπασματικότητα δεν υπηρετεί την ανάγκη προστασίας, ολόπλευρης προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Γιατί ακριβώς η προτεραιότητά τους δεν είναι αυτό, αλλά το κέρδος και η κριτήριό τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διατηρείται υποβαθμισμένη τις δασικές υπηρεσίες με τεράστιες ελλείψεις. 1.500 δασολόγοι λείπουνε από τις δασικές υπηρεσίες, 10.000 δασεργάτες. Και όλα αυτά φωνήβω όντως εντιερήμω, κύριε Υπουργέ, γιατί ασχολείστε με άλλα πράγματα και είναι άλλα τα ενδιαφέροντά σας. Τα ενδιαφέροντά σας λοιπόν είναι το πώς θα ικανοποιηθούν και θα εμπορευματοποιηθεί ακόμη περισσότερο οι δασικές εκτάσεις, αλλάζοντας χρήσης γης μέσα από την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων, μέσα από την τουριστική αξιοποίηση στο όνομα ακριβώς της μετατροπής των δασικών οικοσυστημάτων σε εμπόρευμα για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Στην ίδια λογική είναι και οι διατάξεις οι οποίες συνεχίζονται, οι αλλεπάλληλες διατάξεις για την ενέργεια. Πράσινη μετάβαση, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει οδηγήσει πού αυτή η πράσινη μετάβαση? Σε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα, για να υπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας, και μάλιστα με ανορθολογικό τρόπο. Γιατί δεν ενδιαφέρει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βεβαίως και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί ενδιαφέρει ακριβώς πώς τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια θα βρουν κερδοφόρα διέξοδο και στον τομέα της ενέργειας. Και αυτό έχει οδηγήσει ένα πολύ ακριβό ρεύμα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Έχει δημιουργήσει και έχει διαμορφώσει συνολικά συνθήκες ενεργειακής φτώχειας για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα που είναι και σε βάρος ακόμη και της ίδιας της παραγωγικής δραστηριότητας. Εδώ μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες και στη χώρα μας, αλλά πρώτα απ' όλα στη Γερμανία, αναγκάζονται να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους, να την περιορίσουν σε εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις λόγω του ενεργειακού κόστους. Και σήμερα που πάτε, ένα βήμα παραπέρα προχωράτε. Και προχωράτε ένα βήμα παραπέρα ακριβώς για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα με τις διατάξεις τις οποίες βάζετε. Γιατί ταυτόχρονα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αδίέξοδο όλο αυτό. Είναι ή δεν είναι σπατάλη και ανορθολογισμός να παράγεται ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές που να μην αξιοποιείται? Γιατί οι ανάγκες είναι μικρότερες από την παραγωγή αυτή. Πετιέται. Τι λέτε θα κάνετε? Κέντρα αποθήκευσης. Μπαταρίες δηλαδή. Αλήθεια, οι μπαταρίες είναι συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος? Ναι, δεν έχουν βαρέα μέταλλα. Πώς θα ανακυκλωθούν αυτές που έχουν συγκεκριμένη ζωή? Οι πρώτες γενιές ανεμογεννητριών και τα κουφάρια τους που παραμένουν στα δασικά οικοσυστήματα, τι γίνεται με αυτά? Πώς θα ανακυκλωθούν τα εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια των πάνελ που εγκαθίστανται και που έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής? Αυτά λοιπόν είναι έξω από τη συζήτηση και το συνολικότερο κόστος για την κοινωνία, η οποία, αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον. Και η λύση τι λένε οι υπόλοιποι? Ενεργειακές, λέει, κοινότητες και ενεργειακή δημοκρατία. Λες και αυτό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πράσινης ενέργειας, είτε ως προμηθευτές είτε ως πάροχοι, γιατί ποιοι θα τα εγκαταστήσουν? Αυτοί θα τα εγκαταστήσουν, αυτοί δεν τα διαχειριστούν. Και μέσα από αυτή τη λογική έμεσα τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από τις διάφορες ενεργειακές κοινότητες, χωρίς να απαντάνε στη διασφάλιση επαρκούς ρεύματος για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και φθηνού ρεύματος. Γιατί βεβαίως πρετανεύει και εδώ η ικανοποίηση του κέρδους. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, μέσα από αυτή την, πλησιάζοντας οι ευρωεκλογές, όλο και περισσότερο τα διάφορα ψευτοδιλήμματα θα κορυφωθούν. Ήδη από χθες ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε το ψευτοδίλημα σταθερότητα ή αστάθεια. Σταθερότητα για ποιο λόγο? Για να την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και από την άλλη, ποια είναι η βολική απάντηση προς την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Η κριτική των άλλων κομμάτων και τα διλήμματα που βάζουν. Να επιστρέψουμε, λένε τα άλλα κόμματα, στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και στο κράτος δικαίου που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλήθεια. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το θήτη και όχι το θύμα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, του λαού, των ίδιων του των αναγκών. Είναι αυτή η οποία έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο αντιδραστικό σε βάρος των συλλογικών δικαιωμάτων, με την προληπτική παρακολούθηση, με τους διαφόρους τρομονόμους, ακριβώς για να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό. Από αυτή την άποψη τελείωσα με αυτή τη φράση, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Πήρα και τη δευτερολογία. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα, είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο αποφασιστικά, το ρεύμα αμφισβήτησης στον δρόμο της ανατροπής και καταδίκης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και των κομμάτων που υποστηρίζουν αυτή την πολιτική, και αποφασιστική ισχυροποίηση του ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές.